Πάω να μαγειρέψω. Πάω στην Παρθένο, στην κατεξοχήν Παρθένο, στην η οποία Παρθένο. Σε έχει επηρεάσει. Σε έχει επηρεάσει το ασέλνο. Όχι. Ούτε νεύρα, ούτε τίποτα εσύ. Εγώ έχω μόνιμα νεύρα. Την αγαπώ τη Ρένα μου. Την μόνιμα αγαπώ. Νεύρα. Δεν την είναι. Αγαπώ. Μου είχε εδώ τα κρεμμυδάκια μου. Αυτά μου δεν εδώ... θα κρίζεις με αυτά. Όχι, το ξέρω. Μπορώ λοιπόν, και να τα κόψω αυτά. Βεβαίως. Ρώτησα και μου είπαν ότι τρώω σολομό. Θα αποχωριστώ αυτό το αγαπημένο. Τρώω, ναι, τρώω. Ναι. Και αυτό είναι πέστροφα. Αυτό είναι πέστροφα. Αυτή τρώω ακόμη πιο πολύ. Αυτή τρώω ακόμη πιο πολύ. Όλα να τα δώσουμε τρώω. Την κάρτα με τα υλικά. Δώστε μας παρακαλούμε την κάρτα για το πατεδάκι της Ρένας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, θέλουμε τρεις πέστροφες καπνιστές. 500 γραμμάρια καπνιστό σολομό κομμένο σε λεπτές φέτες με τα χέρια μας. 10-12 κόκκους μαύρο πιπέρι. Ξύσμα από ένα λεμόνι. Ένα ποτηράκι του κρασιού χυμό λεμόνι. 5-6 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα, λίγο μάραθο ψιλοκομμένο και 4 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα μπράβα. Αυτή είναι τα χρησιμοποιήσουμε αυτή σήμερα. Αυτή η οποία είναι εξαιρετική. Wasabi mayo! Τρομερή, τρομερή. Τρέλα ναι με! Ένα χρώμα τρέλα. Τρέλα ναι με! Κοίταξε είναι εδώ, το... αγάπη μου, είναι τρομερή. Είναι... Μίλησες. Α, έχει το wasabi το αυτό που βάζουμε στο σούσι. Και στο σούσι. Α, ναι. Θα με τρελάνει. Είναι τρομερό. Θα με τρελάνει αυτή η μπράβα. Δεν μπορώ. Θα μας τρελάνει όλους, όχι μόνο εσένα. Λοιπόν, τέλεια. Να μοιράσουμε σήμερα τις δουλειές μας. Ναι. Τα κρεμμυδάκια εσύ θα μπορείς να τα κόψεις. Νομίζω ναι. Προφανώς θες να κρίσεις. Θες να κάνω έτσι και να τα κόψω έτσι. Θέλω όμως, κοίταξε, πολύ πολύ ψηλούλι. Πολύ ψηλούλι. Τότε 2-2. Καλύτερα 2-2. Για να σε δω, αγάπη. Έτσι. Πιο ψηλό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τέλεια, τέλεια. Έτσι. Ωραία. Έτσι θα κάνω εγώ. Ψιλούλι, ψιλούλι. Νομίζω θα μου κλέψεις τη δουλειά. Αποκλείεται αυτό. Είναι το σίγουρο. Ταλέντο σου δεν το φτάνει καμία. Μαγείρισα. Λοιπόν, μην το λες. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Χθες σε είδα. Με είδες στην Κωνσταντίνα το πρωί. Σε είδα. Πώς σου μου άρεσες πάρα πολύ. Έλα, με στενοχώρησες με αυτό που είπες. Τι είπα και σε στενοχώρησα. Ότι μπορεί να με αφήσεις ορφανούλη. Αποκλείεται να σε αφήσω έτσι σε είπες. Λέω, είναι δυνατό. Είπα έτσι τέτοιο πράγμα. Έτσι είπες. Εμέσως πλησαφώς αυτό είπες. Ούτε εμέσως ούτε αμέσως. Έλα, στο κόψω εγώ τώρα. Πέρασα πολύ ωραία, έχω να σου πω. Σε είδα, σε είδα. Πολύ γλυκιά η φιλοξενία των παιδιών. Εσύ όμως ήσουν ζάχαρη. Ήταν ωραία γενικά. Είδες, άμα η μαγείρισα, δεν είναι ότι τα κοβαλάω, απλά το κάνει πολύ πιο γρήγορα η Ρένα, γιατί είναι η καλά, εμπειρία εντάξει, που... είναι η εμπειρία τόσων χρόνων. Η εμπειρία, ενώ εγώ τώρα έχω θα κάνω μια ώρα εγώ να τα κόψω. Και αν έχω ψήσει. Έχεις κόψει και αν έχεις κόψει, έχεις ψήσει και αν έχεις ψήσει. Λοιπόν. Στιγανείς και αν έχεις στιγανείς, θα τα κάνει όλα μαζί τώρα, δεν δείτε. Να δεις. Αυτό είναι. Το θέλει έτσι ψιλοκομμένο. Μπορώ κρακ, μόνο κρακ, πέντε κρακ. Να έχω έτσι, παραπάνω δεν μπορώ. Κοίτα πώς θα κάνει. Τακ, τακ, τακ. Θέλει πάρα πολύ λεπτοκομμένο. Αυτό θα το διαπιστώσεις όταν θα το τρως για το σου το λέω. Δώστε σε ένα πλάνο, Βάνια μου, να δουν οι φίλες πόσο γρήγορα το κόβει. Κοίτα, κρακ, 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 κρακ. Τα παίρνει όλα μαζί τα ματσάκια. Γι' αυτό δεν μπορώ να φορέσω γάντια, γιατί κόβω... Γιατί σου γλιστράνε. Ναι, γλιστράνε και δεν μπορώ. Και από ό,τι βλέπεις δεν δάκρυσες καθόλου. Όχι. Εντάξει, το φρέσκο δεν με... Το φρέσκο δεν σε... Λοιπόν. Τα κόψαμε. Τέλεια. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να, βάλουμε, να βάλω γάντια εγώ. Ορίστε τα γαντάκια σου. Χθες σε περίμενα να έρθεις, δεν ήρθες. Δεν ήρθα μετά χτες, εκπομπή, γιατί θα μετά χρώσουν. Έχεις δίκιο. Θα σου έρθω όμως το επόμενο σουκού. Σουκού. Μπορεί και μέσα στη βδομάδα. Να έρθεις. Παραμπίκου στέκει, δεν είναι... Το παραμπίκου βέβαια και ξέρεις τα πιάτα τα πήρα πίσω. Μήπως θα τα χάσω. Τα πήρες πίσω, ναι. Μου λέει μπέσει καλά. Είπα δεν πειράζει, αφού είπε η Ναταλία τα νικάκια γύρισε, τα στάφινες. Λέω τα πήρα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι. Εδώ θέλω μεγάλη προσοχή, Ναταλία μου, διότι εδώ υπάρχουν κάποια μικρά κοκαλάκια. Α, ναι, πάντα έχει. Εγώ κάνω λοιπόν πάντα αυτό, και άμα βρεθεί κοκαλάκι, το νιώθω στα χέρια μου. Α, το καταλαβαίνεις. Ναι, με το ναι, χέρι. Ναι, 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 τώρα. Γιατί τρυπάει το χέρι μου. Α. Παρόλο που φοράω γάντια. Λοιπόν. Το είδα. Να το. Να το. Το τσέτς. Παιδιά, το κατάλαβα το κοκαλάκι. Απίστευτο. Λοιπόν, το βλέπεις εδώ έτσι. Άμα ήταν θα πεταχθεί στο χέρι και θα με τρυπήσει. Αυτή μπορείς να τη φας και σκέτη με λίγο λεμονάκι. Είναι εξαιρετική. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά ξέρεις τι θα κάνεις τώρα. Μια και κάνεις αυτό, να σου πω εγώ. Άνοιξε τη μαγιονέζα μας. Και κοίταξε. Νομίζεις αυτό. Είναι ψωμάκι ή κριτσινάκι και τσακ τσακ το τρως. Έχει εξαιρετική γεύση, του πάει τέλεια. Νομίζω
Δεν μπορείς να τα κατακαώ. Όχι, αγάπη μου, όχι. Δεν γίνεται σου. Το wasabi, λίγο, ένα τσίκ. Είναι πολύ λίγο, είναι τόσο γευστικό όμως που είναι η καψίλα όπως κατεβαίνει κάτω που είναι εξαιρετική. Παιδιά, είναι μαγικό. Σας το λέω. Λοιπόν. Να το κάνετε να βουτάτε deep, ό,τι θέλετε βουτάτε εδώ μέσα. Είναι το απόλυτο. Και, αν και ακόμα αρέσει, και το βέβαια βράδυ που θέλετε αυτό, κόβετε καροτάκι αυτό και το βουτάτε μέσα στην πράβα, τη wasabi mayo και το τσακίζετε. Αυτό είναι. Λοιπόν, κοίτα τώρα εδώ τι κάνω. Μέχρι τώρα δεν έχουμε βρει δύο κοκαλάκια μόνο, έτσι. Τίποτα. Πω, πω, είναι υπέροχη. Οχ, να, εδώ, κοίτα. Μήκεσα. Να το. Πάρ' το. Είναι υπέροχη. Λοιπόν, να πούμε ευχαριστώ στον Απόστολο σήμερα. Ευχαριστούμε, κύριε Απόστολε. Μόνο που δεν ήρθε να δοκιμάσει, μου υποσχέθηκε όμως ότι μια μέρα θα έρθει και θα δοκιμάσει. Να δοκιμάσει και την ωραία μα γιονέζα μας και τη μουστάρδα μας, πώς θα γίνει. Εδώ έχουμε παρέλαση. Εδώ έχουμε τόση παρέλαση. Λοιπόν. Κάθε μέρα και άλλη συνταγή μπορεί να κάνουμε. Το είδες τώρα εδώ. Mm. Τα ανακατεύεις αυτά όλα. Μπράβο, Ναταλία. Να πάνε παντού θέλουμε. Το βλέπεις το κρεμμυδάκι γιατί επέμενα να είναι ψηλό. Βέβαια. Και τώρα αυτό που κάνω πάλι, να το. Βγάλ το, το βλέπεις το κοκαλάκι. Νιώθεις, όχι ότι σε, δεν είναι σπουδαίο αυτό το κοκαλάκι. Αλλά δεν είναι υπάρχει λόγο το θέλω, να σου βρατζουμίσει το. Ένα, να το αγάπη μου. Τελειώσαμε. Λοιπόν, εδώ παίρνω αν θέλω αυτά τα μικρά τα από κάτω που τα έχω βάλει και τα κάνω έτσι. Θα βάζεις όλο μέσα εδώ το σολομό. Και αυτό είναι και πολύ υγιεινό φαγητό. Πάρα και πολύ υγιεινό, πάρα πολύ υγιεινό. Ούτε τηγάνια, ούτε τίποτα, τίποτα. Λάδια, λοιπόν, ούτε τίποτα δεν κάνουμε. Θα προσπαθήσω να μην το κάνω. Αυτό θέλει ελαφρώς να είναι πιπεράτο. Mm-hmm. Αλλά επειδή έχουμε τη μαγιονέζα, μας τα καλύπτει όλα αυτά. Ναι, γιατί έχει το wasabi αυτή η συγκεκριμένη μπράβα. Και είναι θέλουμε ό,τι πρέπει. Το λεμονάκι μας. Λεμόνι παίρνει αρκετό. Σου αρέσει το λεμόνι? Πολύ. Μπράβο. Γιατί χωρίς λεμόνι δεν. Λοιπόν. Να και το κι άλλο ένα. Τσακ. Λοιπόν. Αυτό είναι. Θέλω να μου ρίξεις τώρα εδώ. Μύρισε. Μύρισε να δεις τι γίνεται. Αχ, υπέροχο. Όλο, 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 όλο. Μπράβο, αγάπη. Λοιπόν, άνοιξέ μου τώρα. Το μαγικό. Το μαγικό. Το μαγικό. Θέλω να μου τη βάλεις εδώ. Βάζε, βάζε, βάζε με την οικονομία. Βάζε, βάζε, βάζε. Κοιτάξτε βάζε χρώμα, παιδιά. Τέλειο. Κοιτάξτε χρώμα, η μπράβα. Βάζε, 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 βάζε. Η wasabi mayo. Κοιτάξτε χρώμα. Αρκετό, βάλε, βάλε. Φτάνει. Θα το δοκιμάσουμε και θα δούμε. Λοιπόν, εδώ θέλω να μου πάρεις το πιπέρι. Να μου τρίψεις λίγο αυτό, πιπέρι. Ε? Ναι, ναι, ναι. Λίγο εδώ, εδώ. Αυτό πάει έτσι, το ξεχνάω κάθε φορά. Συγγνώμη. Α, κατάλαβα. Έτσι. Φτάνει, φτάνει εκεί. Λίγο, πολύ λίγο. Πάρα πολύ λίγο. Και να στο χτυπήσω θες τώρα. Περίμενε. Α. Άνοιξε μου τη μαγιονέζα. Την κανονική. Την κανονική. Είναι η κανονική αυτή, είναι η light, για να δω. Είναι η κανονική. Κανονική. Βάλε, όποια να είναι, δεν έχει σημασία. Ποια θέλουμε. Βάλε από αυτή. Έχουμε και light, έχουμε από όλα. Βάλε από αυτή, αλλά θα μου βάλει πολύ λίγη. Πάρα πολύ λίγη. Θέλει βοήθεια, όχι. Αλλά λίγο, πιο λίγο, όχι πιο λίγο, πιο λίγο, πιο λίγο. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Εκεί. Λοιπόν. Κοίταξε εδώ κρέμα. Κοίτα. Αυτό είναι, παιδιά. Να το δείξουμε αυτό πώς γίνεται. Κοίταξε. Δεν φαίνεται ότι είναι κρέμα, βελούδο! Παιδική. Βελούδο, βιλούδο που το λένε. Λοιπόν, βιλούδο. Περίμενε. Εδώ έτσι όπως είναι. Και τώρα εδώ έτσι όπως είναι, θέλω να μου βάλεις λίγο λεμόνι. Ακόμα. Λίγο, όχι πολύ. Φτάνει. Εδώ έτσι. Και με τα χέρια μου. Κοίταξε άρωμα που έχει. Καλά, είναι μοσχοβολάει απίστευτα. Λοιπόν, τώρα εδώ, Ναταλία, θα προσπαθήσω να μην σε κάψω. Θα βάλω, θα κάνω 2-3 ρολάκια, αλλά πρέπει να κάνω και αυτό όπως πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Με το πιπέρι. Λοιπόν.
Αυτό το τελειώσαμε τώρα. Θα πετάμε. Θέλω να πάρω μια πυρουνιά από αυτό. Μπορώ. Πάρεις βέβαια, όσες θέλεις. Για σένα, δεν το φτιάξαμε, είπαμε. Ναι, παιδί μου, απλά πώς το βλέπω έτσι. Καλά. Νομίζω ότι κάτι θέλει πριν το δοκιμάσω. Για πες μου. Είναι τόσο τέλεια. Τα έχεις βάλει χειρουργικά σωστά. Το πιπέρι, το λεμόνι, τη μαγιονέζα. Μην βάλεις άλλο. Αλήθεια. Έχει όσο πρέπει λεμόνι. Κοίταξε το λεμόνι, τι θα κάνουμε. Κοίταξε εδώ. Και ξεκινάμε. Πριν ξεκινήσω. Εδώ θα δώσει. Το μαχαιράκι μας. Εδώ, 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 εδώ. Περίμενε. Ψιλοκομμένο. Ιταλία, βλέπεις τι κάνω. Βλέπω, βλέπω. Φρασγαντάκια. Μπορώ. Έλα να κάνεις και εσύ ένα πριγάκι. Κάνε. Πάρε από εκεί το σολομό σου, μόνη σου. Από εδώ. Όπως θέλεις, όπου θέλεις. Κοίταξε να δεις εδώ τι κάνω. Το γυρνάς έτσι, ναι. Έτσι, έτσι, έτσι και κάνεις ένα κολπάκι από αυτό, σαν τριανταφυλάκι και το βάζεις εδώ. Τόσο πιο λίγο. Όχι, όσο θες εσύ, όσο θέλεις. Έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λίγο περισσότερη γέμιση θα μπορούσε, αλλά ναι, δεν πειράζει. Θα μπορούσα, αλλά... Δεν πειράζει. Λοιπόν, κοίταξε Ναταλία τι γίνεται εδώ. Κάνουμε. Όσα κομματάκια σου κόβονται, τα πετάς μέσα εδώ. Oops. Αυτό που σου μείνανε, κοίταξε, κοίταξε Ναταλία μου. Τα ρίχνουμε εδώ πέρα. Μέσα εδώ. Σωστό. Δεν τα πετάμε. Σωστό. Όσα σου μείνουν από αυτά θέλεις, την επόμενη μέρα, κάνεις τα μακαρονάκια, τα φιονκάκια. Βέβαια, με σολομό είναι υπέροχα αυτά. Δεν θες τίποτα άλλο. Και βάζεις και βότκα μέσα εκεί. Ξή. Αμέ. Μπράβο. Εσύ, παιδί μου, είσαι άλλο πράγμα. Εσύ δεν θα μείνεις ποτέ χωρίς δουλειά. Αυτό είναι σίγουρο. Άμα με πετάξει έξω τηλεόραση, θα πιάσω δουλειά. Ποιο να πετάξει τηλεόραση, εσένα. Πιάσω δουλειά, εγώ. Όχι, αγάπη. Με έναν δοκιμασμένο άνθρωπο δεν το πετάνε ποτέ. Θα γίνω σουσεφ, θα γίνω βοηθός. Κοίταξε να δεις εδώ. Άντε. Δώσω εγώ. Μπράβο. Ευχαριστώ. Μπράβο. Κάτσε να το τελειώσουμε αυτό. Δεν μου λες τα παιδιά θα φάνε σήμερα. Θα φάτε. Ο Βασίλης πού είναι σήμερα. Ναι, αλίμονο. Πού είναι ο Βασίλης. Δεν άκουσα τα ποδαράκια του. Τα ποδαράκια του δεν τα άκουσα. Βασίλη. Βασιλάκι, πού είσαι σήμερα. Κατεβαίνει. Δεν ακούω, δεν ακούω. Κατεβαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι στη διαδρομή μεταξύ πρώτου και ισογείου. Λες, πούντος, δεν τον ακούω. Κάτσε, ντε. Δεν είναι και ο Spider-Man να κατέβει με... Δεν είναι σαν εμένα νευρικός να κατεβαίνει 3-3 τα σκαλιά. Έτσι, λοιπόν. Μα τι ωραία, μα τι ωραία. Λοιπόν, αν δεν θέλεις έτσι, σου κάνω κι άλλα κόλπα. Να βγάλω μια λαϊκουριά από μέσα μου. Να πάρεις ό,τι θέλεις, αγάπη. Θα κάνει μια γουρουνίτσα. Ναι. Αυτό θα το έτρωγα τέλεια και με φακές. Συνοδευτικό, δηλαδή είχα φακές κανονικά της μάνας, τις σωστές. Και αυτό να τα συνοδευτικό. Θα μ' άρεσε. Πάει. Βέβαια. Ριζικά. Δεν πάει το όσπριο με σολομό. Τι λέει, παιδιά, και εσένα, και εσένα σε δέρνανε σε δέρνανε μικρό για να φάει σολομό, Βασίλη, όπως θα πάρει. Εγώ, παιδιά, το σολομό το διάβασα, δεν τον έτρωγα. Λοιπόν, το Διονύσιο. Το Διονύσιο, ναι. Αυτό που τρώει, ξαπλωτό ή όρθιο τώρα. Εγώ σου δώσα και ξαπλωτό και όρθια. Εγώ το ξαπλωτό το θέλω. Κοίταξε, εδώ μας δίνεις την εντύπωση ότι είσαι πολύ παιχνιδιάρικο παιδί. Οπότε ό,τι θέλεις κάνει. Ένα, πώς με ξέρεις, πώς με ξέρεις. Έτσι βλέπω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Τότε καταλαβαίνει πάλι σολομό, θα φάω, δεν μπορώ άλλο. Καταλαβαίνει, φτώχεια. Λοιπόν. Κοίτα τι ωραία που τα κάνει. Κάτσε να φτιάξω άλλο ένα. Λοιπόν, φτιάχνει την τελειώ... Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Δεν έχουμε τελειώσει. Άλλο. Περίμενε, περίμενε. Θα ζωντανεύσει ο λαιμός. Περίμενε. Δεν ζωντανεύουν οι σολομοί. Δεν ζωντανεύουν οι σολομοί. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κάνε μου λίγο χώρο, Βασιλάκι μου, αυτή, γιατί έφτιαξε και ένα φιωγκάκι ακόμα. Λοιπόν, ένα πιτσιποπάκι εδώ. Πιτσιποπάκι. Το πιτσιποπάκι μου αρέσει πάρα πολύ που κάνεις. Είναι ωραίο πιτσιποπάκι. Κάνει και ένα ματάκι. Πιπεράκι άκοπο. Βέβαια. Ένα ματάκι. Λες να μην ξέρει. Να μην κάνουμε. Πολύ ωραίο πιάτο. Και άμα έχετε και κόσμο και θέλετε να το φτιάξετε και γρήγορα, είναι και πολύ γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, και εδώ έτσι όπως είναι, Ναταλία. Πού είναι. Εδώ καλέ. Εδώ. Ποιο. Α. Εδώ. Άνηθα. Εδώ λίγο ανηθάκι. Του πάει πάρα μεσογειακό, πολύ. Δεν είναι πάρα πολύ υγιεινό. Υγιεινό πολύ, προσεγμένο πολύ, γρήγορο πολύ, πάρα κρύο πολύ πιατάκι. Γρήγορο. Για να φάτε και το... Και όσο φανεί περίεργο, λες τώρα σολομό.
Είναι πολύ ακριβό πιάτο για την εποχή μας. Δεν είναι καθόλου περίπου. Δεν είναι. Όχι, όλο αυτό που έφτιαξε. Πόσο μας κόστησε περίπου. Συγγνώμη, 10 άτομα δεν θα φάνε. 8 με 10 άτομα. Ναι, βγαίνουν εκεί. Θα τα βανιάσουν κιόλας. Περίμενε, περίμενε. Κοίταξε πόσο έχει εδώ. Θα φάει κοίτα πόσο έχει μείνει εδώ, παιδιά. Παραπάνω από 2 κομμάτια. Εγώ προσωπικά θα φάω 6. Εσύ προσωπικά. Εγώ είμαι και κοίταξε. Εδώ με αυτό εδώ βγαίνουν 35 τέτοια μικρούλια. Άρα νομίζω. Με τα 35 και όλο αυτό στοιχίζει 25 ευρώ. Γάμο, παίρνει 25 ευρώ. Παιδιά, δεν νομίζω εντάξει, ότι είναι. Αν στοιχίζει εντάξει. Για 10 άτομα, Σολομός και Πέστροφα. Όλα, όλα μαζί. 20... Να σου πω και κάτι. Και δεν θα τρως κάθε μέρα αυτό το φαγητό. Όχι, το κάνεις μια στο είναι τόσο. Είναι φαγητό να το φτιάξεις. Αλλά δεν είναι. Είναι πάρα πολύ αδυνό. Και κάνεις αυτό, κοίτα. Και όπως είναι, περίμενε Ναταλία. Τα πιπέρι μου. Κάτσε να σου βάλω εγώ πιπέρι. Μπράβο. Περίμενε. Έχουμε και τον Κώστα βολέας εκεί και μας λέει τι να κάνουμε. Ανάποδα λέει. Ναι. Λοιπόν, και εδώ έχουμε το πιατάκι, φέρνω πιατάκι. Εκείνο εκεί το μικρό, το μπολ, το άσπρο. Ναι. Le bol. Ναι. Εδώ, κοίταξε να δεις. Βάζουμε εδώ πάλι. Και βουτάμε. Το wasabi είναι αυτό, ε. Παιδιά, δεν έχεις φάει τέτοια μαγιονέζα. Είναι δεν μαγιονέζα wasabi. Την έχεις τρέξει το σαλάκι. Τίποτα μου βάζει. Αμάν. Λοιπόν, εδώ λίγο, περίμενε Ναταλία μου. Λίγο επάνω, αυτό. Ορίστε, έτσι σερβίρετε, για να το βλέπετε. Λόγια. Αυτό είναι. Δείτε σερβίρισμα, δείτε τι μπορείτε να κάνετε. Με την Πέστροφα, με το Σολομό, μπράβο. Με τη μαγιονέζα. Μπράβο, με wasabi. Ένα υπέροχο υγιεινό κρύο πιάτο για να φάτε ελαφρά και να κεράσετε και τους φίλους. Ευχαριστούμε και πάρα αυτό πολύ. Αυτό που θα περισσέψει, το φυλάμε. Μακαρόνια αύριο. Σιωγκάκια με Σολομό. Κρύα σαλάτα, τέτοια μακαρόνια σαλάτα. Λοιπόν, αύριο έχω σκοπό να σας φτιάξω, να σας τρελάνω τελείως. Τι θα μας κάνεις. Το μπέρκερ συνήθως δεν το δίνουν με ψωμί. Ναι. Λοιπόν, επειδή εγώ θα κάνω το μπιφτέκι με κοτόπουλο, παρέστη Ναταλία. Ναι. Και θα βάλω ήδη μέσα εκεί ψωμί, δεν θέλω να κάνω ψωμάκι με μπέρκερ. Τι θα κάνεις? Θα σας κάνω μία σαλάτα που θα σας τρελάνει. Μπέρκερ με σαλάτα. Ναι. Και μην αλλά ξεχνάς... τι σαλάτα, τρελή σαλάτα. Τρελή σαλάτα. Μην ξεχνάς ότι μας έχει τάξει το πιτόγυρο της Ρένας με τη μουστάρδα. Την μπράβα. Μην το ξεχνάς αυτό. Μην βιάζεσαι. Αυτό ξέρεις πότε θα γίνει. Πότε? Την Τετάρτη. Εντάξει. Ξέρεις πως θα λέω μέσω από αυτά. Πιτσάκια. Θα τα φάμε. Πιτσάκια. Και άμα μπερδευτείς ρε, είναι άνθρωποι είμαστε. Σε παρακαλώ. Πιτσάκια. Σε παρακαλώ. Τέλος πάντων. Θα πιτσωθούμε την Τετάρτη, έτσι. Την Τετάρτη. Αρτίδια με... Την Τετάρτη. Θα κάνουμε μικρά πιτάκια.